Γρηγόρης, ε? Γρηγόρης Κορπίτης. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου, μας καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλά, είσαι μια δύναμη. Τι κάνετε, πώς είσαι? Φίλε, είσαι μια δύναμη, τέλος, ε. Δεν είσαι το μοναδικός, δεν υπάρχεις. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Γελάω κι εγώ γιατί βλέπαμε τα βίντεο, έβλεπε και η μικρή τον εαυτό της στην τηλεόραση και κοιτούσε, σου λέει. Τι είναι αυτό, ποια είναι? Γρηγόρη, θέλω να σου πω ότι ξεκίνησα, σε ακολουθώ έτσι αρκετό καιρό, για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί είσαι ένας εκπληκτικός personal trainer, έχεις αλλάξει ζωές και ζωές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κατά δεύτερον, έχεις μαζί σου μία κοντή και θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στη θέση της, γιατί όλοι έτσι με λένε. Έλα μωρέ, κρίμα. Όχι, δεν είναι πλάκα. Πλάκα κάνει. Ναι, είμαι δύο μέτρα. Γρηγόρη, μισό λεπτάκι για να τα πεις όλα. Πέρα από αυτό, κάνεις κάτι που είναι της μόδας όπως είναι το TikTok, αλλά το κάνεις με ένα τέτοιο τρόπο που πολύ ευχάριστο, ρε παιδί μου, άλλος να σε παρακολουθεί, με ένα χαμόγελο, μια αισιοδοξία, και νομίζω έχεις αποκτήσει πάρα πολλούς φίλους σε πολλά μέρη της γης. Και φανατικό κοινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κάτι που απολαμβάνω πάρα πολύ κι εγώ. Δηλαδή αυτό που κάνω, το ότι ανεβάζω τα βιντεάκια μου και επικοινωνεί μαζί μου πολλοί κόσμος για αυτό το πράγμα, το τι μηνύματα μας στέλνουν στο Instagram, το πώς οι άνθρωποι μας πλησιάζουν εκεί που πάμε διακοπές, όταν πάμε θάλασσα, πόσες κόσμος από Κύπρο μας λένε ελάτε στην Κύπρο. Εμείς σε περιμένουμε, αυτό είναι δεδομένο ότι σε περιμένουμε. Αγαπώ την Κύπρο πολλά. Μέχρι να έρθεις θα πρέπει να κάνουμε βεβαίως άλλη συζήτηση για το πώς πρέπει να μας φτιάξεις και λίγο έτσι σαν τέτοιο παιδί. Από πού είναι η καταγωγή σου, είσαι Πόντιος? Θεσσαλονικιός, είμαι Θεσσαλονικιός παιδιά. Συγκίνηση μεγάλη Γρηγόρη μου, γιατί εγώ είμαι από τον Πολύγυρο. Δεν είσαι από Θεσσαλονίκη, από τον Πολύγυρο. Στη Θεσσαλονίκη πήγε ένα σχολείο, στο ελληνικό κολέγιο. Σχολείο και εγώ πήγαινα στην Πάτρα. Εμείς είμαστε δίπλα, είμαστε δίπλα. Τίποτα, 40 χιλιόμετρα είμαστε. Γρηγόρη μου, θέλω να σε ρωτήσω. Παίρνοντας αυτό το σκυλάκι τη Μιλού σου, φαντάζομαι ότι ούτε καν σου πήγαινε στο μυαλό ότι η Μιλού θα είχε τόση διασημότητα, έτσι. Ότι θα γινόταν το νούμερο ένα, το πιο διάσημο κορίτσι του TikTok. Αυτό είναι το πιο απολαυστικό από όλα, ότι ο κόσμος, εγώ δηλαδή ξεκίνησα να ανεβάζω βιντεάκια για να περιγράψω με χιούμορ την τυράννια που περνάω με αυτό το ζώο σε εισαγωγικά, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ και μου δίνει φοβερές στιγμές. Και ο κόσμος ταυτίστηκε με εμένα και με το πώς βλέπω εγώ το σκυλάκι μου. Ναι. Και το πιο ευχάριστο απ' όλα είναι ότι πολλοί κόσμος μου στέλνει μηνύματα ότι μαθαίνω να αγαπάω περισσότερο τα σκυλιά και τα ζώα, βλέποντας πόσο έντονο χαρακτήρα και συναισθήματα έχει. Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Μέσα από τα βιντεάκια που ανεβάζεις, πολλοί κόσμος που είχε λίγο ενοχή στο να πάρει μαζί του το σκυλάκι του στη θάλασσα, στην παραλία, στον οποιοδήποτε έτσι καλοκαιρινό προορισμό, απενοχοποιήθηκε μέσα από τα βιντεάκια σου και εγώ θα σου πω ένα μπράβο γι' αυτό. Βέβαια. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό και εδώ θέλω να πω και ένα παράπονό μας, ότι θέλαμε να έρθουμε Κύπρο το καλοκαίρι, αλλά στην Κύπρο δυστυχώς τα ζωάκια δεν επιτρέπονται σε όλες τις παραλίες. Ναι, ήταν το γνωρίζω, γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν ήταν ένας λόγος να μην έρθουμε στην Κύπρο. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε καμία παραλία, όπως επίσης και σε μαγαζιά δεν επιτρέπονται τα ζώα. Εμάς εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον αν είσαι σε εξωτερικό χώρο, μπορείς να πάρεις οπουδήποτε το ζωάκι σου χωρίς να ενημερώσεις. Όχι, εδώ υπάρχουν δυστυχώς περιορισμοί. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε εξωτερικό χώρο, αλλά και σε μεγάλα μολ και σε διάφορα πολυκαταστήματα. Εδώ απαγορεύεται. Βέβαια. Στην Κύπρο απαγορεύεται να πάρεις οπουδήποτε. Οπότε ήταν δύσκολο για μένα, που ένα σκυλάκι που έχει συνηθίσει να έρχεται παντού μαζί μου, να πάω στην Κύπρο και να μην μπορώ να την έχω πουθενά αλλού, πέρα από κάποια πάρκα για να. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Την έχεις παντού μαζί σου, έτσι? Παντού. Θέλω να μου πεις, όταν δουλεύεις, γιατί δουλεύεις κατά τη διάρκεια της μέρας αρκετές ώρες κάνοντας personal training, εάν βρίσκεται δίπλα σου και σε παρακολουθεί? Συνήθως συμμετέχει. αν δεν κοιμάται δηλαδή, όταν θα ξαπλώσω να δείξω ασκήσεις, θα κάνουμε βέβαια, έρχεται, κάνει διάφορα, μπαίνει ενδιάμεσα, δηλαδή κυρίως στα βίντεο. Εγώ ασχολούμαι και με coaching, δηλαδή είναι ένας τρόπος με τον οποίο στέλνω βίντεο στους μαθητές μου, όπου εγώ εκτελώ τις ασκήσεις και αυτοί μπορούν να τις κάνουν ό,τι ώρα θέλουν. Γιατί δεν μπορεί όλος ο κόσμος να διαθέσει μία συγκεκριμένη ώρα μες την ημέρα. Σωστό. Και να κλείσουμε ραντεβού. Οπότε παίρνει από μένα το βίντεο και την ώρα που αυτός μπορεί, κάνει και εκτελεί. Εκεί πέρα συμμετέχει περισσότερο. Και μου στέλνουν όλοι ότι εγώ προτιμώ να κάνω την άσκηση που κάνει Μιλού. Εγώ θέλω να κάνω αυτό που κάνει Μιλού, δεν θέλω να κάνω αυτό που κάνει εσύ. Είναι πολύ
Ενεργητική πάρα πολύ. Ναι, είναι πολύ, πολύ. Είναι ένα πολύ, πολύ ενεργητικό ζώο. Δεν την έχεις εκπαιδεύσει. Είναι από μόνο σου, δηλαδή μέρος της ζωής σου που έγινε έτσι, Μιλού. Όταν λέω ότι δεν την έχω εκπαιδεύσει, επειδή μου το ρωτάνε πολύ, δεν την έχω πάει σε κάποιον να εκπαιδευτεί. Σωστό, ναι, μόνος. Αλλά έχω ασχοληθεί πολύ μαζί της, ιδίως όταν την πήρα τους πρώτους μήνες, λόγω της υπερβολικής διάθεσης μου να είμαι μαζί της, ασχολήθηκα πολλές ώρες μαζί της. Να μάθουμε, να επικοινωνούμε. Δηλαδή είναι ένα σκυλάκι το οποίο είναι εκπαιδευμένο εισαγωγικά. Δηλαδή Μιλού ξέρει να κάνει τούμπες, να κάτσει όρθια, να περιμένει, να περπατάει δίπλα μου στη βόλτα της. Μπράβο. Και αυτό μας έφερε πιο κοντά. Τώρα πλέον και χωρίς να χρειάζεται να δίνω κάποια εντολή στη Μιλού, ξέρει πότε πρέπει να είμαστε ήσυχοι και πότε είναι η ώρα που μπορούμε να πούσουμε. Κλείνοντας, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Νιώθεις ότι επικοινωνείς μαζί της, δηλαδή πολλές φορές μπορεί να γυρίσεις και να της πεις κάτι, είτε επειδή έτσι είσαι στεναχωρεμένος ή κάτι, οτιδήποτε και σε καταλαβαίνει. Το... Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ επικοινωνώ και με καταλαβαίνει πολύ. Νιώθει ό,τι μπορεί να νιώσει. Δηλαδή δεν λέω ότι θα τις περιγράψω τα πάντα, αλλά έχουμε επικοινωνία μεγάλη. Και εγώ μια ερώτηση. Αν η σύντροφός σου δεν θέλει το σκυλάκι αυτό, τι θα γίνει? Δεν έχει τύχει ποτέ. Αντιθέτως, συνήθως επιλέγουν το σκυλάκι. Α, έτσι βέβαια. Έτσι. Είναι, μάλιστα. Ναι. Και όχι εμένα. Γρηγόρη μου, λένε ότι το παιδί σου και το σκυλί σου όπως το μάθεις και φαίνεται ότι έχεις μια τρομερή προσωπικότητα κι εσύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Να είσαι καλά.